Προχτές εμείς είχαμε καλεσμένο τον Άγγελο στην εκπομπή μαζί με το πουλί του. Ωραία. Μπράβο, διαφημίσεις. Τον παπαγάλο του Φέη. Και εκεί που δεν το περιμέναμε. Το πουλί του δεν το είχαμε καλέσει, ήρθε μόνο του. Με τον παπαγάλο, τον Ντάνι. Ωραία. Και εκεί που δεν το περιμέναμε, το παιδί αυτό πολύ ήρεμα μίλησε για τον Καραγκούνια και ουσιαστικά είπε πράγματα τα οποία. Σκληρά. Δεν ήταν ωραία. Ήταν σκληρά, ναι, για το πώς του έχει φερθεί. Όσο φίλαμε λοιπόν, επειδή μέσα από την εκπομπή μας μεταδόθηκε αυτή η άποψη. Εσύ επέμενες να το κάνεις, ναι. Να πω κάτι, Νίκο, δύο δευτερόλεπτα. Επέμενα γιατί το ζήτησε. Αυτό ήταν και το σωστό. Αυτό ήταν τι εννοείς το ζήτησε, πήρε τηλέφωνο. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Αλλά απλώς εκείνη τη στιγμή ήταν που είχες πάει στη μαγειρική και δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί. Εκείνη την ώρα. Οφείλουμε λοιπόν να ακούσουμε και την άποψη του Τάκη για όσα υπόθηκαν, για να είμαστε έτσι σωστή. Και σωστοί. Να τον δούμε. Βεβαίως. Σίγουρα ότι έχω πικραθεί με αυτό. Αυτό είναι η μόνη μου πικρία. Με τον Άγγελο είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση και με την οικογένειά του. Με έχει στεναχωρήσει που βγήκε χθες στη ΦΕΗ και είπε αυτά που είπε, διότι δεν είναι ευσταθεί τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα μπαρούφες, μπορώ να πω. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι έχει να με δει δύο χρόνια τη στιγμή που κατά τη διάρκεια του All Star πήγαινε και έβλεπε μαζί με την κόρη μου και τη Δήμητρα, τη μαμά της Ραφαηλίας μου, το Survivor μαζί, φορώντας την παντάνα μου και πανηγύριζε. Δεν είναι δυνατόν να λέει ότι δεν έχουμε επικοινωνία ενώ έχω τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα που του έχω στείλει ακόμα και πριν φύγει για το παιχνίδι μία μέρα ότι του είπα ότι με έχει πειράξει, σίγουρα με έχει πειράξει το ότι δεν μου το είπε, ότι το απέκρυψε. Και ήθελα να μου το κάνει έκπληξη. Λέει: OK, με στεναχώρησε που γύρισε και είπε ότι έχει κάνει η οικογένειά του πράγματα για μένα. Τι έχει κάνει η οικογένειά του για μένα, μάλλον ξεχνάει αυτό τι έχω κάνει για αυτόν. Τον Άγγελο τον αγαπάω. Πιθανόν βλέπει πάρα πολλά έργα και τα έχει μπερδέψει μέσα στο μυαλό του λίγο. Μονομάχους και Σπαρτιάτες και όλα αυτά. Μιλάει για Ανδρεία και Σπαρτιάτη και αγωγή και όλα αυτά. Και βγήκε στην τηλεόραση και απήγγειλε κατσατσάκι. Άγγελε, αν θέλει κάτι να μου πει, θα ερχόσουν σε μένα να με βρει. Ξέρει που μένω, έχει τα τηλεφωνά μου, έχει τα πάντα. Και μου πει: Τάκι, αυτό, αυτό και αυτό με έχει πειράξει. Πού το έκανα πόλεμο εγώ του Άγγελου. Εγώ σ' αγαπάω σαν άνθρωπο και εσύ βγήκες να με μειώνεις σαν άνθρωπο. Και οι άνδρες, Άγγελε, όπως λες, ότι σε γυρίζουν με τα πουλιά τους γύρω-γύρω και να περνάνε και να, στον κόσμο αυτά που θέλουν να περάσουν χωρίς να είναι αληθινά. Εγώ, Άγγελε, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα σε συγχωρήσω γιατί και εγώ είμαι πατέρας και σε βλέπω σαν παιδί μου. Θα σε συγχωρήσω γιατί είσαι μικρός στην ηλικία και σκέφτηκες αυθόρμητα και πιθανόν να μην είναι και δικά σου αυτά και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να έρθεις να με δεις, να μιλήσουμε, να μου πεις τι θέλεις και τι έτσι έχει πικράνει. Δεν σε έχω πολεμήσει ποτέ μου, Άγγελε. Απλά ερωτήθηκα και είπα την αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ψέματα τη στιγμή που ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Δεν σε έχω φερθεί ποτέ άσχημα και έχω κάνει πάρα πολλά εγώ για σένα και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια είναι αυτά. Και σου ξαναλέω, Άγγελε, καλά είναι στη ζωή να βλέπουμε ταινίες, έργα, να διαβάζουμε όλα αυτά. Αλλά μην παραμυθιαζόμαστε, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Αν ήθελες δημοσιότητα στο κεφάλι το δικό μου, πρόβλημά σου. Εγώ δεν θα σου δώσω άλλο χώρο, φίλε. Έλα να με βρεις όποτε θέλεις, εδώ είμαι. Ουσιαστικά ο ένας λέει για τον άλλον αυτό περί δημοσιότητας, ότι πάτησε πάνω μου, δεν πάτησε πάνω του. Το είπε και χθες ο Άγγελος, ότι την τελευταία στιγμή πριν πει, του έστειλε μήνυμα και. Και αυτό ενόχλησε τον Τάκη, ήθελε να το μάθει νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε την καλή πρόθεση. Ναι. Να συναντηθούν. Overall, να συναντηθούν, να τα βρούνε και να μην. Δεν έγινε και εμένα κάτι. Μου έστειλε όλα αυτά τα μηνύματα, ο Τάκης μου τα έστειλε και μάλιστα με πήρε και τηλέφωνο και την ώρα που έγινε και μου λέει: Βγάλτε να μιλήσω τώρα. Και του απάντησε πιο μετά ότι δεν είχαμε χρόνο γιατί είχαμε τα εμπορικά μας, τη μαγειρική κτλ. Έγινε αποκατάσταση και μακάρι μέσω τέλος πάντων εδώ να γίνει το πάμε πακέτο. Ίσως κάποια παρέλα. Αποκατάσταση δεν έγινε γιατί ο καθένας έχει διαφορετική άποψη. Ναι, αλλά όταν λέει σ' αγαπάω, θα βρούνε. Το μόνο που δεν είναι αυτό είναι αυτό με το πουλί. Δεν σε κάνει τώρα κάτι. Αν έρθεις με το σκύλο σου, με τη γάτα σου, με το πουλί. Απλά ο Τάκης μερικές φορές δεν έχει λιγότερο. Δεν έχει ο Τάκης μερικές φορές τον τρόπο για να πει κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι κάτι έχει γίνει μια λάθος παρεξήγηση. Και αυτό εγώ σ' αγαπάω. Σημαντικό. Ας μείνουμε σε όταν αυτό. Κάποιον τον αγαπάς και τον σέβεσαι, όλα μπορούν να λυθούν. Μα θα μπορούσε να είναι γιος του Άγγελος, θα τα βρούνε.